Αύριο λοιπόν στις 8:30 το βράδυ, στο Βενιζέλιο 2 Χανίων, είναι μια παράσταση εξαιρετικά αφιερωμένη στον μισό λεπτό να το πω σωστά, Άστορ Πιετσόλα. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο ιταλικό μπορούσα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αλλάξει τα δεδομένα του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της σύνθεσης και ακόμη και στο τάγκο, γιατί δημιούργησε ένα νέο είδος, θα μπορούσε κανείς να πει. Νουέβο τάγκο, βεβαίως. Έχει μεγάλη διαφορά από ό,τι φαίνεται από το τάγκο όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό είναι μια παράσταση εξαιρετική, μουσικοθεατρική. Μουσικοχορευτική, όλα αυτά τα πάρα πάντα πολύ ωραία, εμπεριέχονται στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Τέλεια. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Αντωνογιαννάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Διάδοσης Καλών Τεχνών στην Κρήτη. Κύριε Αντωνογιαννάκη, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήρθατε. Γεια σας από το Ηράκλειο. Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω και ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχολείστε με την εκδήλωσή μας. Βέβαια. Και μιλάμε βέβαια για ένα ιστορικό, ιδιαίτερο χώρο όπως το Βενιζέλιο 2 Χανίων, το οποίο λαμβάνει επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά ανάλογα βεβαίως με το τι διαδραματίζεται στο εσωτερικό του. Και απευθύνομαι βεβαίως στη μοναδική αυτή βραδιά αφιερωμένη στο συνθέτη τάγκο Άστορ Πιατσόλα που είπε και η Χριστιάνα προηγουμένως. Οι προετοιμασίες κορυφώνονται και αύριο βεβαίως θα γίνουμε αποδέκτες μια ονειρεμένη βραδιά εκεί στα Χανιά, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Έχουμε, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση για την πόλη μας αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη, καθώς ο λογότυπό μας περιλαμβάνει όλη την Κρήτη. Σύλλογος, σύνδεσμος, διάδοσης των καλών τεχνών στην Κρήτη. Και έτσι ασχολούμαστε με όλες τις καλές τέχνες, ιδιαίτερα φέτο τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ με διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα φέτο θα ασχοληθούμε πάρα πολύ από την αρχή του χρόνου. Η εκδήλωση, η αυριανή, είναι η πρώτη της χρονιάς, διότι είναι για μας το 2023 είναι επαιτειακή χρονιά, καθώς ο σύνδεσμός μας και το Βενιζέλιο ο δύο δραστηριοποιούνται 100 χρόνια. Μπράβο. Στα τεχνικά δρόμενα της πόλης μας και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι έχετε καταφέρει και πολλά, αλλά θα το κρατήσω για την πορεία της συζήτησης για να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στο αυριανό αφιέρωμα που έχει τη δική του ομορφιά, θα έλεγε κανείς, γιατί θα μπορούσε ο καθένας από εμάς από όποιο σημείο της Κρήτης και αν βρισκόμαστε να παρευρεθούμε εκεί. Γιατί ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε πολλά για το τάγκο, για το νουέβο τάγκο στην προκειμένη περίπτωση, έχω την αίσθηση πως καλό θα ήταν να είμαστε εκεί. Και επειδή εσείς ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί, θα θέλαμε και περισσότερες πληροφορίες για να μας κάνετε ακόμη περισσότερο να θέλουμε να είμαστε και εκεί. Θα έχει και πολύ κόσμο από όλη την Κρήτη, γιατί απευθύνεται σε ένα πολύ δυναμικό κοινό του νησιού πλέον που ασχολείται γενικά με τα λατινοαμερικάνικα είδη μουσική. Στο τάγκο έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές. Και να μην το ξέρεις, θα το μάθεις. Έτσι. Μια εξαιρετική αφορμή. Για πείτε μας. Όπως το λέτε, θα θέλαμε, μακάρι να μπορούσε να παρευρεθεί όσο γίνεται περισσότερος κόσμος από όλη την Κρήτη. Μακάρι να ήταν και να μπορούσαμε να σας έχουμε κοντά και εσάς. Κάτι θα κάνουμε. Δεν είναι και πολύ μακριά τα Χανιά. Θα προσπαθήσουμε. Είναι μακριά. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μας κάνετε την έκπληξη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο για όλους εκείνους τους συντελεστές που θα συμμετέχουν αύριο. Θα έχουμε μουσικοθεατρικό, μουσικοχορευτικό δρόμενο. Έτσι. Να δούμε λίγο ποια θα είναι τα άτομα τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν αύριο εκεί στο Βενιζέλιο Μουσικό 2. Ναι. Την βραδιά αυτή επιλέξαμε ένα μουσικό σύνολο που ονομάζεται Ίαμβος. Το αποτελείται από τρεις σπουδαίους μουσικούς, τον Κωνσταντίνο Γράβο στην τρομπέτα, τη Σέβη Μαζέρα Μάμαλη στο πιάνο, τη Ζαφυρούλα Χαντή στο βιολοντσέλο και θα συνοδεύσει στο τραγούδι η σπουδαία καθηγήτρια του τραγουδιού που έχουμε στο Βενιζέλιο 2, η πολύ γνωστή Δέσποινα Δρακάκη. Βέβαια και η προαναφερόμενη μουσική, εκτός από την πιανίστα, είναι καθηγητές του οδείου μας. Έχουν πλαισιώσει και έχουν έτσι ενδυναμώσει την, και την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα
με τη συμμετοχή και με αυτές τις δραστηριότητες που συμμετέχουν και θα συμμετέχουν και σε άλλα μουσικά σύνολα και σχήματα που έχουμε στο Βενιζέλιο Οδείο, αλλά και στην μουσική διδασκαλία. Η αλήθεια είναι, μιας και αναφερθήκατε και σε αυτό, να υπογραμμίσουμε πέρα από τη μακρά ιστορία που έχει το Βενιζέλιο Οδείο Χανίων, ότι έχετε δώσει και τα εφόδια σε εξαιρετικούς μουσικούς να κάνουν τη δική τους την καριέρα, να αφήσουν το δικό τους το αποτύπωμα στη μουσική, και ένα μπράβο σας αξίζει. Αυτό ένα μικρό σχόλιο και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε, σαν επαρχιακή πόλη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν είναι πολύ εύκολο. Διάθεση υπάρχει. Υπάρχουν ιδέες πολλές, αλλά συναντούμε πολλές δυσκολίες. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και γενικότερα τα Χανιά αποτελούν έτσι ένα πολιτισμικό φάρο για όλους, έτσι, όχι μόνο στην Κρήτη, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλές δράσεις ξεκινούν και τελειώνουν εκεί στα Χανιά και στον κινηματογράφο, το φεστιβάλ κινηματογράφου, και τώρα βλέπουμε δράσεις ότι έχει να κάνει με το Δύο Χανίων, έτσι, και πόσα άλλα αν ανατρέξω πίσω τον χρόνο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο, κύριε Αντώνη Γιαννάκη, αυτή την πρόταση για αύριο, και σίγουρα για να το δουλεύετε τόσο σκληρά, εσείς κάτι ξέρετε παραπάνω. Μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην πατάει στα δικά μας μουσικά πρότυπα των περισσότερων, αλλά το δουλεύετε σκληρά, είναι κάτι το οποίο αγαπάει ο κόσμος, υπάρχει κοινό όπου εκεί μπορεί να κουμπίσει η όλη εκδήλωση, και γιατί όχι να μας μοιήσει βεβαίως και στο χώρο και στο φάσμα του τάγκο. Έτσι, θα δούμε πολύ ξεχωριστά πράγματα. Παράληψη. Με συγχωρείτε, μία παράληψη στο χορό. Θα χορέψουν και δύο γάρια, ντάμες τέλος πάντων, όπως συνηθίζεται να λέγεται στο συγκεκριμένο χορό, με επικεφαλής τον Βαγγέλη Φιλότη, που έχει μία σπουδαία χορευτική σχολή. Θέλω να πάνω σε αυτά που είπατε στην αναφορά σας για το συγκεκριμένο χορό, ότι το τάγκο στην πρώιμη τουλάχιστον μορφή δεν είναι άγνωστο ούτε στα Χανιά ούτε στην υπόλοιπη Κρήτη. Θα πρέπει να ξέρετε, και ήταν και ένας λόγος που το επιλέξαμε, θέλοντας να αναβιώσουμε και πολύ παλιές εποχές, περισσότερο από 100 χρόνια, διότι ο συγκεκριμένος χορός ήρθε στα Χανιά περίπου στα γενοφάσια του, τέλος πάντων, και η αιτία ήταν η παρουσία των Ιταλών μουσικών που μάλλον υπηρέτησαν σαν χωροφύλακες, ας το πούμε, στην παρουσία των Ιταλών στα Χανιά επί Κρητικής πολιτείας. Εξαιρετική πληροφορία. Τότε που γνωρίζαμε. Είναι πολύ μαθαίνουμε πληροφορία και εμείς. Και άλλα πληροφοριακά ακόμα, ότι την εποχή εκείνη, λοιπόν, από το 1900, από το 1000 και μια δεκαετία νωρίτερα και μέχρι το 10, 12, 15, 20 στα Χανιά και μετέπειτα στην υπόλοιπη Κρήτη, το χορό αυτόν στα Χανιά, καταρχήν τα Χανιά είχαν το προνόμιο της παρουσίας των Ιταλών που είχαν τη φύλαξη, την αστυνομική φύλαξη του νομού Χανίων. Και έτσι, λοιπόν, υπήρχε παρουσία αρκετών Ιταλών μουσικών, με πνευστά όργανα βέβαια στην εκτέλεση. Μετέπειτα, πολύ σημαντικό είναι ότι πήρανε τη μουσική οι Κρήτες βιωματικοί καλλιτέχνες και την εκτελούσανε σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ξεκινώντας από τα Χανιά και πηγαίνοντας σε όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Ως τάγκο το αξιοποιούσα μετέπειτα, ή μπερδεύτηκε και λίγο με τα δικά μας, δηλαδή? Καθόλου, καθαρά σαν τάγκο. Καθαρά σαν τάγκο, μάλιστα. Η μουσική το παίζανε, δεν σαν δύο στην πολύ υψηλή εκτέλεση και τα λοιπά, γιατί ήταν εντελώς βιωματική. Δεν είχαν διδαχτεί από πουθενά, ούτε παρτιτούρες διαβάζανε ούτε τίποτα, άσε που δεν χρειάζεται βέβαια κάτι συγκεκριμένο, αλλά και μόνο η παρουσία τους στις κοινωνικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στον αστικό ιστό της Κρήτης και στο Χανίων, αλλά και μετέπειτα και στις γύρω περιοχές των πόλεων της Κρήτης, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι μέχρι και τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω εσείς είστε και λίγο μικροί,
και δεν το έχετε πιθανόν. Λίγο, λίγο, δεν είμαστε πολύ μικροί. Αν το ψάξετε και αν το διαβάσετε, θα επιβεβαιώσετε. Πολύ ωραίες οι πληροφορίες. Εμείς κρατάμε ότι η εκδήλωση αυριανή μπαίνει με το δεξί σε αυτές τις εκδηλώσεις που θα προετοιμαστούν μέσα στη χρονιά. Βέβαια. 100 χρόνια είναι αυτά, δεν είναι και λίγα. Πρέπει να τα τιμήσουμε σωστά. Σε ένα μήνα από σήμερα θα έχουμε δεύτερη εκδήλωση. Τέλεια. Με συντελεστές της θεατρικής ομάδας και της σχολής τραγουδιού του Οδείου μας. Να μας κρατάτε ενήμερους, κύριε. Θα περιμένουμε. Πώς Άντων Γιαννάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και βέβαια, μου αφήσατε, ξέρω εγώ, μια υπόσχεση ότι μπορεί και να σας υποδεχτούμε. Ενδεχομένως. Εμείς είμαστε τέτοιοι τύποι τώρα. Εμφανιζόμαστε από εκεί που δεν μας περιμένουν. Όταν υπάρχει επιθυμία, δεν υπάρχει δρόμος κλειστός. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε ούτε πάρα πολύ. Ούτε μακριά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.